όλο και βλέπετε το παιχνίδι, μπορείτε να σχολιάζετε δίπλα στην στήλη του YouTube, κάνοντας το δικό σας σχόλιο. Σεμνά βέβαια. Εδώ η μπαγιά για τον Πελούμη, ο οποίος θα προλάβει. Προλαβαίνει τελικά. Κάνει τα ζουγκλερικά του. Θέλει να περάσει, τα καταφέρνει. Στο πρώτο στάδιο, πολύ ωραία τρίπλα. Δεύτερη από τον Πελούμη. Μισό γκολ σχεδόν, το πλασέ και βγάζει εντυπωσιακά ο Κουτρής. Πολύ ωραία προσποίηση. Θα βγάλει και τη σέντρα κεφαλιά έξω από το Ραπτόπουλο. Ελισμού, για να δούμε τον Ζερβαλάκη απέναντι στον Χατζιωαννίδη, τον Ηλία, ο οποίος βγάζει εντυπωσιακά στην μεγαλύτερη ευκαιρία, θα έλεγα, του παιχνιδιού. Ίσως Χριστόπουλος, ψύχρεμα για τον Παύλο τον Ιωαννίδη. Ο εγκέφαλος στην άμυνα της Ανοιξιάς. Και παλιά τώρα για τον Πελούμη, ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία. Ψάχνει το χώρο για το σουτ, τον βρίσκει τελικά, το κάνει. 1-0 για τον ΠΑΟΚ Ανοιξιάς στην εκπνοή του πρώτου μέρους με τον Πελούμη, ο οποίος έρχεται και προς την κάμερα να το πανηγυρίσει με μια καρδούλα. 1-0 λοιπόν η ασπρόμαυρη με αυτό το ωραίο γκολ του Βασίλη Πελούμη, μετά από μια προσωπική ενέργεια αποφεύγοντας δύο παίχτες, βρήκε το χώρο για το σουτ, το έκανε και στείλει την μπάλα στην γωνία της εστίας του Κουτρί. ΠΑΟΚ Ανοιξιάς, Δάφνη Ευαγγελισμού, 1-0 λοιπόν. Και ο Ιωακιμίδης δεν θα αρχίσει να σφυρίξει την λήξη του πρώτου μέρους. Έλα, Μακ. Να λοιπόν, που έχουμε γκολ. Η μπάλα διεκδικήσιμη. Τώρα ο Ντέντα για τον Μακράκη, ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος και φρεσκός από την είσοδό του. Περνάει ο Μακράκης, θα σπάσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. 2-0 με τον Χριστόδουλο Ραπτόπουλο για τον ΠΑΟΚ Ανοιξιάς, μετά την προσωπική προσπάθεια του Μακράκη, ο οποίος δικαιούται το μισό γκολ, θα έλεγα. Ένα κουβάρι εκεί, οι παίκτες του ΠΑΟΚ Ανοιξιάς, οι οποίοι παίρνουν ισχυρό προβάδισμα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ο ΠΑΟΚ Ανοιξιάς, ο οποίος αν κερδίσει σήμερα θα πάρει την τέταρτη νίκη στο και δρύτας από τον Χατζιωαννίδη. Εκτελείται το φάουλ στην καρδιά της άμυνας, διώχνουν του ΠΑΟΚ Ανοιξιάς, γεννήκομ σου το σουτ, την μπάλα πάνω τα δοκάρια του Χατζιωαννίδη. Εκτελείται το πλάγιο, γεννήκομ σου με το κεφάλι. Δουλγερίδης για τον Ζερβαλάκη, το σουτ, την μπάλα κοντράρι νομίζω κάπου και είναι κόρνερ. Εκτελεί το κόρνερ από τον Γενή Κομψού στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία εδώ για Δουλγερίδης. Ένα μακρινό σουτ, καλό όμως. Δουλγερίδης. Πολύ ωραία ενέργεια, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χατζιωαννίδη. Ναι, Κούρογλου. Πέφτει πάνω το Μουρατίδης, περνάει ο Κούρογλου έχοντας πολλά αποθέματα φυσικής κατάστασης. Το σπάσιμο της μπάλας έξω. Ήδη τα πρώτα τελικά βγαίνουν στην εψημή. Εκτελείται το φάουλ, εντυπωσιακά και πάλι ο Χατζιωαννίδης για τρίτη φορά. Αλλά αντανακλαστικά. Εκτελείται η κεφαλιά, δοκάρι και έξω. Μίδη, ο ΠΑΟΚ Ανοιξιάς παίρνει μια σημαντική νίκη, τουλάχιστον για τον στόχο της παραμονής, κερδίζοντας με 2-0 τη Δάφνη Ευαγγελισμού, με τα γκολ του Βασίλη Πελούμη και του Χριστόδουλου Ραπτόπουλου. Αυτά εδώ από την Ανοιξιά.